Χαίρετε. Ένα δύσκολο βίντεο, δυσάρεστο, το οποίο όμως εξακολουθώ να πιστεύω ότι μπορεί να αποβεί αισιόδοξο. Το vlog αυτό προς την φίλη που έστειλε το μήνυμα. Έλαβα το εξής μήνυμα. Καλησπέρα κυρία Θέκλα. Βλέπω κάθε βίντεο που ανεβάζετε και μας βοηθάτε και πήρα το θάρρος να σας γράψω. Είμαι λίγο πάνω από τα 30 και είμαι έγκυος στο 4ο παιδί μου. Είναι η κοπέλα που μας γράφει. Και πριν λίγες μέρες ο άνδρας μου με ανακοίνωσε ότι δεν θέλει πλέον να είμαστε μαζί, ότι θα μείνει μέχρι να γεννήσω ή έστω ένα χρόνο μετά τη γέννα και μετά θα φύγει. Δεν ξέρω τι να σκεφτώ και πώς να βάλω σε τάξη τις σκέψεις μου. Δεν έχω κανέναν στον κόσμο. Είχα πολύ δύσκολη παιδική ηλικία και οι γονείς μου είναι απόντες. Τόσα χρόνια κοίταζα να φροντίζω τα αδέρφια μου που δεν ήταν μικρά αλλά ενήλικες, δηλαδή γονιοποιημένο παιδί και εσύ, και να κάνω όλα τα θέλω του άντρα μου, ο οποίος είχε κάνει πάρα πολλά στη ζωή του άσχημα προς εμένα. Εγώ πάντα ήμουν δίπλα του. Πριν ένα χρόνο είχα άσχημες κρίσεις πανικού μέχρι που έφτασα να μην μπορώ να κάνω τίποτα στην καθημερινότητά μου παρά μόνο να κλαίω. Και τότε άρχισαν και τα προβλήματα υγείας. Τότε έφτασε στα όρια σου ουσιαστικά. Πήρα την απόφαση, πήγα σε ένα ψυχίατρο ψυχοθεραπευτή, με βοήθησε πάρα πολύ και τώρα στην εγκυμοσύνη άρχισε πάλι η κατάθλιψη και η κρίση πανικού με αποκορύφωμα την ανακοίνωση του άνδρα μου. Φαντάζομαι ότι στην εγκυμοσύνη ίσως έχει σταματήσει τη θεραπεία και επανήλθα. Να μιλήσεις όμως με το ψυχίατρο, γιατί υπάρχουν αντικαταθλιπτικά τα οποία είναι κατάλληλα για εγκυμοσύνη. Και ενώ συνέβαιναν όλα αυτά, και τέταρτη εγκυμοσύνη και το αποκορύφωμα ανακοίνωση του άνδρα σου. Δεν έχω πλέον καμία επαφή ούτε με τα αδέρφια μου, γιατί όταν σταμάτησα να δίνω, πλέον δεν ήμουν τίποτα για αυτούς. Κλασική ιστορία γονιοποιημένου παιδιού. Το μόνο που φοβάμαι και σκέφτομαι συνέχεια είναι αν τα καταφέρω με τα παιδιά οικονομικά, να μην τους λείψει τίποτα σε λογικά πλαίσια. Και αν καταφέρω να είμαι μία σωστή μαμά και να τα μεγαλώσω ευτυχισμένα. Αγάπη μου, χωρίς αυτόν τον άνδρα στη ζωή σου, είναι πολύ πιο πιθανό να τα καταφέρεις να είσαι σωστή μαμά και να μεγαλώσει ευτυχισμένα τα παιδιά σου. Δεν με φοβίζει αν φύγει, ούτως ή άλλως δεν με στηρίζει ψυχολογικά, ούτε και τώρα σε μια δύσκολη εγκυμοσύνη. Τα περνάω όλα μόνη μου. Ο μόνος μου φόβος είναι πώς θα τα καταφέρω με τα παιδιά μου. Μόνο αυτό τρέμω. Θα σας ήμουν ευγνώμων αν κάνατε ένα βίντεο γι' αυτό. Σας εύχομαι καλή δύναμη και υγεία πάνω απ' όλα στο νέο σας ξεκίνημα. Και σας ευχαριστώ που υπάρχετε και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο μέσα από τα πολύτιμα λόγια σας. Απάντησα κατευθείαν στη φίλη με μια ερώτηση. Γιατί θα φύγει, είπε. Βασικά γιατί νιώθει πίεση. Επειδή θέλει μια ζωή και αυτό πάντα έκανε να κάνει ότι το έρθει στο κεφάλι χωρίς να υπολογίζει την οικογένεια του. Πράγματα όπως να βγαίνει, να πίνει, να λείπει καθημερινές και Σαββατοκύριακα να γυρίζει αργά. Να ασχολείται μόνο με το κινητό του, εγώ να μην μιλάω, να λέω σε όλα ναι, πράγμα που δεν μπορώ να κάνω. Έφτασα από τους πολλούς εμετούς, είναι έγκυος η κοπέλα, είπαμε, να μην μπορώ να κάνω πολλά πράγματα σπίτι γιατί δεν έχω κουράγιο. Και αυτός να φωνάζει γιατί δεν είναι όλα όπως τα θέλει. Του έχω μιλήσει ότι εγώ πάντα ήμουν δίπλα σου και σε στήριζα και τώρα που εγώ χρειάζομαι τη στήριξη σου, εσύ δεν είσαι πουθενά. Και η απάντηση του είναι ότι έπαψα να νοιάζομαι. Μάλιστα, της απαντώ εγώ. Έχει εξωσυζυγικές σχέσεις? Είχε στο παρελθόν, λέει η φίλη, και πιστεύω πως ίσως τώρα κάτι τέτοιο να συμβαίνει και τώρα αφού είναι συνεχώς με ένα κινητό στο χέρι όσο είναι σπίτι και είναι 40 χρονών και λέει ότι θέλει να ζήσει πράγματα που δεν έζησε, ενώ εγώ ποτέ δεν τον παίρνω τηλέφωνο να τον ρωτήσω που είσαι, γιατί είσαι εκεί, τι ώρα θα έρθεις, παρά μόνο για κάτι σοβαρό αν χρειαστεί. Να προσθέσω πως είναι τρομερά εγωιστής και όταν μαλώνουμε βγάζει την κακία του και στα παιδιά. Και βλέπω πως του αρέσει όταν μπορεί και με κάνει να αισθάνομαι άσχημα και πάντα για όλα, εγώ θα φταίω. Ενώ δεν παίρνει ποτέ την ευθύνη των πράξεών του. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Σήμερα πήρα και το βιβλίο σας να διαβάσω. Θέλω να κάνω το καλύτερο για τα παιδιά μου, να μην τα απογοητεύσω, να μην τους στερήσω πράγματα. Αυτός είναι ο μεγάλος μου φόβος. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσετε. Λοιπόν, αγάπη μου, έχεις μια τεράστια, πολύ μεγάλη νωρί αγκαλιά και από εμένα και από όλους τους φίλους εδώ στο κανάλι. Αγάπη μου. Αμαρτίες γονέων παιδεύουν στη τέκνα.
Οι γονείς σου μου έχεις περιγράψει, αλλά δεν έχω διαβάσει επίτηδες το πώς έφυγαν οι γονείς σου από τη ζωή σας και πώς δεν είναι στη ζωή σας. Οι γονείς σου δεν έχουν λειτουργήσει γονεϊκά. Με αποτέλεσμα εσύ, που φαίνεσαι ότι ίσως είσαι το πιο ευαίσθητο και φιλότιμο παιδί της οικογενείας, να αναλάβεις ρόλο γονεοποιημένου παιδιού. Και όσο γνοιάζεσαι εσύ τα αδέρφια σου τα ενήλικα, αυτά να ξέρουν ότι υπάρχεις. Όσο γνοιάζεσαι, ενώ όσο τα φροντίζεις και τα τρέχεις ξοπίσω σαν μητέρα. Μόλις εσύ κατάλαβες ότι δεν πρέπει να παίζεις το ρόλο του γονιού, αυτοί πλέον δεν γνωρίζουν την ύπαρξή σου. Και έχεις και έναν άνδρα και λεπούρι. Φυσικά, με τέτοιο ιστορικό, με κελεπούρι θα παντρευόσουν. Δεν θα παντρευόσουν με κανένα της προκοπής. Γιατί δυστυχώς έτσι λειτουργεί ο νόμος της έλξης. Ελκύουμε κοντά μας ανθρώπους οι οποίοι συμπληρώνουν την ψυχοπαθολογία μας. Οπότε αν έχουμε μεγαλώσει σαν θύματα, όπως έχεις μεγαλώσει εσύ ως γονεοποιημένο παιδί, θα τραβήξουμε, θα έλξουμε ερωτικά και θα νιώσουμε και εμείς έλξη ερωτικά για ανθρώπους οι οποίοι θα συνεχίσουν τη θυματοποίησή μας. Ο άντρας σου, κόρη μου, δεν είναι σόι, δεν με χρειάζεται σε μένα να σου το πω. Από τον τρόπο που γράφεις είναι ξεκάθαρο πως το καταλαβαίνεις και από μόνη σου, ότι δεν έχει να προσφέρει κάτι θετικό σε σένα ή στα παιδιά, κάτι ουσιαστικά θετικό, όπως την ενεργή παρουσία του στη ζωή σας, όπως τη συμπαράστασή του, τη συμπόρευσή του, τη συναισθηματική του συμμετοχή στην οικογενειακή ζωή. Το μόνο που προφανώς προσφέρει είναι την οικονομική συμμετοχή. Γιατί όπως τα γράφεις, έχεις έγνοια πώς θα τα βγάλεις πέρα οικονομικά με 4 μικρά παιδιά, τόσο νέα κοπέλα γύρω στα 30 που είσαι, χωρίς οικογένεια ουσιαστικά, επειδή οι γονείς έχουν φύγει, τα αδέρφια έχουν απομακρυνθεί μετά που εσύ σταμάτησες να είσαι τα πάντα όλα για αυτούς, που σταμάτησες τη γονεοποίηση και πολύ καλά έκανες που τη σταμάτησες. Και τώρα έχεις έγνοια πώς θα τα βγάλεις πέρα οικονομικά και πρακτικά. Η έγνοια σου είναι λογική, είναι φυσική, είναι δικαιολογημένη η έγνοια σου. Οποιαδήποτε γυναίκα να βρισκόταν στη θέση σου άλλη, ή άνδρας, όποιος και αν ήταν που θα βρισκόταν στη θέση σου, θα ένιωθε την ίδια έγνοια. Γιατί είναι μεγάλη ευθύνη να μεγαλώσεις παιδιά και μάλιστα 4 παιδιά, όχι 1, όχι 2, όχι 3, 4 παιδιά. Και υλικά να τους παρέχεις όπως πολύ ορθά και σοφά γράφεις τα απαραίτητα. Γιατί τα παιδιά μας δεν θέλουν πολλά πολλά υλικά αγαθά για να είναι ευτυχισμένα. Οι απαραίτητες τους ανάγκες να είναι καλυμμένες. Να έχουν στέγη, τροφή, ένδυση, υπόδηση, πρόσβαση στη μάθηση, στην εκπαίδευση. Τα απαραίτητα για την επιβίωση των παιδιών και την υγιή ζωή. Και το πιο σημαντικό απ' όλα, πώς θα μπορέσεις να σταθείς καλά ψυχικά και συναισθηματικά για να είσαι ο ένας γονιός στη ζωή των παιδιών που να είσαι καλά και να είσαι το στήριγμα των παιδιών και να είσαι το παράδειγμα, το υγιές παράδειγμα των παιδιών για να συνδέονται υγιώς με τον εαυτό τους και τους άλλους μεγαλώνοντας. Το μόνο πρόβλημα που βλέπω στην περίπτωση αυτή είναι το οικονομικό, τίποτα άλλο. Γιατί με αυτόν τον άνδρα που πήρες μακριά από τη ζωή σας, ο οποίος μου φαίνεται ότι δεν θα δείχνει και ιδιαίτερο ενδιαφέρον για να αναμειγνύεται στη ζωή των παιδιών, έτσι μου φαίνεται, δεν μπορώ να γνωρίζω φυσικά, θα μπορέσεις να είσαι καλύτερα. Τα ψυχοσωματικά όλα που έβγαλες πέρσι, κρίσης πανικού, άραγε, δεν είχαν σχέση και με τον ανδρούλη σου, ο οποίος όπως μας τον περιγράφεις είναι εγωκεντρικός, συμφεροντολόγος και έχει πάψει να γνιάζεται. Φαντάζομαι φυσικά πως έχουν συμβάλει στο να βγάλεις το άγχος της κρίσης πανικού και την κατάθλιψη και η ιστορία σου και το πώς έχεις μεγαλώσει, τα πράγματα που έχεις βιώσει, η διάσταση που έχεις με τα αδέρφια σου τώρα που σαφώς θα σου στήχησε, γιατί όσο και αν είμαστε αποφασισμένοι να εξηγιάνουμε τη ζωή μας, άμα κοπεί η σχέση μας με το αίμα μας, μας πειράζει, μας ενοχλεί. Αυτό που θα σου πω έτσι πολύ πρακτικά, το έχω πει και προηγουμένως διαβάζοντας την επιστολή στην αρχή, είναι να επικοινωνήσεις με το ψυχίατρο, το ψυχοθεραπευτή που είχες επαφή πέρσι, να του πεις για την εγκυμοσύνη και την παρούσα συνθήκη και να του ζητήσεις να σου συνταγογραφήσει κάτι που να δικαιούσε να το πάρεις στην εγκυμοσύνη. Δεν ξέρω εγώ τα φάρμακα, δεν είμαι ικανή για να δώσω φάρμακα, όμως από την πείρα μου στο γραφείο και τη συνεργασία μου με διάφορους ψυχιάτρους γνωρίζω ότι κάποια αντικαταθλιπτικά είναι κατάλληλα να τα πάρει μια γυναίκα εγκυμονούσα. Γιατί προφανώς είσαι και ακάλυπτη
νευροχημικά τώρα. Θα γεννήσεις το παιδί σου, κόρη μου, και θα είσαι καλύτερα. Θυμάστε ένα vlog που είχαμε κάνει για μια κοπέλα που έμεινε έγκυος και χώρισε από τον άνθρωπο που είχε μαζί του ερωτική σχέση, ο οποίος αυτός της είχε πει ένα σωρό ψέματα και τελικά δεν ήταν ελεύθερος κλπ. Και έλεγε είμαι στον πέμπτο μήνα και γεννάω το παιδί μου μόνη μου. Θέλω να σας πω ότι μου έχει στείλει φωτογραφίες με το μωράκι, είναι καταπληκτικό, και ότι είναι πολύ αισιόδοξη μετά τη γέννα. Τώρα το μωρό πρέπει να είναι μηνών. Μπορεί να είναι και νοσέτους. Μπορεί να είναι και νοσέτους το μωρό τώρα. Θέλω ακριβώς πότε μου έχει στείλει τις φωτογραφίες. Να γλυκείτα το παιδάκι. Και μου έγραψε ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που έχω κρατήσει το παιδί μου. Η ζωή μου είναι πολύ καλύτερη τώρα. Τώρα που έχω ξεκολλήσει από εκείνη την αρρωστημένη σχέση που είχα με τον βιολογικό πατέρα του παιδιού, ο οποίος ουσιαστικά δεν είναι στη ζωή της, ούτε στη ζωή του παιδιού. Και μας ευχαριστεί όλους για τα λόγια στήριξης που τους έχουμε γράψει και μου έγραψε ότι είναι καλά και φαντάζομαι ότι παρακολουθεί και τα βίντεο μας. Άμα γεννήσει και μετά η γυναίκα, οποιασδήποτε δυσκολίες συναισθηματικές είχε στην εγκυμοσύνη, θα λιγοστέψουν. Δηλαδή το ξέρεις και από μόνη σου, είναι η τέταρτη σου εγκυμοσύνη. Η εγκυμοσύνη είναι μια ευάλωτη περίοδος συναισθηματικά για τη γυναίκα και οι πρώτοι μήνες μετά τη γέννα. Μπα σε καλό του, το κελεπούρι θα μείνει, λέει, μέχρι να γεννήσεις. Ή και στο και ένα χρόνο μετά που θα γεννήσεις. Άστον να μείνει να πληρώνει τις υποχρεώσεις του. Που κατά κρίβεια και φεύγοντας από το σπίτι είναι υποχρεωμένος να πληρώσει τις υποχρεώσεις του, τη διατροφή προς τα παιδιά του. Μαθαίνω τελευταίως, δεν το ήξερα, ότι σε κάποιες άλλες χώρες ευρωπαϊκές, όπως η Γερμανία για παράδειγμα, εάν χωρίσει ένας άνδρας τη γυναίκα του και η γυναίκα του είναι άνεργη, ή είναι οικοκυρά ή βγάζει λιγότερα χρήματα από τον ίδιο, το δικαστήριο, λέει, επιδικάζει διατροφή και για την πρώην σύζυγο, όχι μόνο για τα παιδιά διατροφή όπως έχουμε στην Ελλάδα και στην Κύπρο, και μάλιστα λέει ότι η διατροφή αυτή τελειώνει μόνο εάν η πρώην σύζυγος ξαναπαντρευτεί ή αν έχει ανακαλύψει το κράτος ότι βγάζει περισσότερα χρήματα πλέον από τον πρώην σύζυγο. Στην Κύπρο και στην Ελλάδα δεν παίρνουν οι γυναίκες διατροφή. Δίνουν διατροφή οι πατεράδες συνήθως, εκτός στην περίπτωση που έχει τα παιδιά ο πατέρας στην αποκλειστική επιμέλεια, δίνουν διατροφή μόνο για τα παιδιά. Και υπάρχει νομοθεσία που διασφαλίζει ότι θα δίνει τη διατροφή ένας πατέρας. Αν είσαι στην Κύπρο, η διαδικασία έχει να κάνει με το οικογενειακό δικαστήριο, πρέπει να βγάλεις διάταγμα διατροφής και στην περίπτωση που δεν σου πληρώνει τη διατροφή, θα πρέπει να καταφεύγεις στην αστυνομία, ώστε να πηγαίνει η αστυνομία να παίρνει τα χρήματα και να σου τα φέρνει. Στην Ελλάδα δεν ξέρω ακριβώς πώς είναι η διαδικασία. Δεν είναι και η καλύτερη διαδικασία αυτή. Εγώ έχω την άποψη ότι σε ένα ευνοούμενο κράτος θα έπρεπε τη διατροφή που ορίζει το δικαστήριο να την κόβει, να τη δίνει το κράτος και το κράτος να την παίρνει από τον πατέρα ή από τη μητέρα, ούτως ώστε να μην αναγκάζεται ο γονιός που έχει τα παιδιά να μπαίνει στη διαδικασία κάθε φορά να κάνει όλα αυτά τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά όμως, έστω και με αυτούς τους τρόπους που δεν είναι και τόσο ιδανικοί, μπορείς να πάρεις τη διατροφή. Να διεκδικήσεις την οικονομική υποστήριξη στα παιδιά, γιατί εδώ που τα λέμε, έτσι όπως τον περιγράφεις, μόνο οικονομική υποστήριξη μπορεί να δώσει. Από την άλλη όμως, τα πράγματα είναι τόσο δύσκολα όσο θέλουμε να τα βλέπουμε. Έχουμε πει πολλές φορές ότι η ζωή σου δίνει λεμόνια που δεν μπορείς να τα κάνεις λεμονάδα. Μια αισιόδοξη οπτική της δικής σου υπόθεσης είναι ότι θα φύγει μέσα από τα πόδια σου αυτός ο άνθρωπος που σαφώς δεν σε αγαπά και δεν σε γνιάζεται και δεν έχει και την ικανότητα να σε αγαπήσει ουσιαστικά. Να μείνεις εσύ και τα παιδιά σου, να φροντίσεις την ψυχική σου υγεία. Όταν φεύγουν από τη ζωή μας τοξικές και κακοποιητικές παρουσίες, η ψυχική μας υγεία και η σωματική μας υγεία αναβαθμίζονται καταπληκτικά. Βλέπεις γυναίκες που να είναι παντρεμένες και οι οποίες μπορεί να μην περνούν καλά στο γάμο τους και να μην το αντιλαμβάνονται και οι ίδιες κιόλας ότι δεν περνούν καλά στο γάμο τους και μετά μπορεί να τις παρατάει ο άνδρας τους ή να χωρίζουν ή να αποφασίσουν αυτές να χωρίσουν και τις βλέπεις να γίνονται άλλοι άνθρωποι. Να φαίνονται νεότερες, καλύτερες, το ίδιο και στους άνδρες. Και ένας άνδρας δηλαδή. Και ένας άνδρας ο οποίος μπορεί να θεωρεί ότι είναι πολύ ερωτευμένος με τη γυναίκα του και δεν μπορεί χωρίς αυτήν, να τον χωρίσει η γυναίκα του και επειδή η γυναίκα του να τον είχε καταπιέζει ή να του φερόταν άσχημα ή να υπήρχε ψυχική βία μέσα στο γάμο, μετά το διαζύγιο, μετά το χωρισμό, να είναι καλύτερα αυτός ο άνθρωπος. Εγώ το πιστεύω αυτό για σένα,
ότι τώρα που έχει ξεφορτωθεί τα αδέρφια σου, αν το ξεφορτωθεί και αυτό, θα είσαι πολύ καλύτερα ψυχικά. Άρα, να έχει μέσα στο μυαλό σου ότι η συναισθηματική συνθήκη στην οποία βρίσκεσαι τώρα είναι παροδική. Βρίσκεσαι ίσως στην πιο δύσκολη κρίσιμη καμπή της ζωής σου. Εγκυμονούσα με προβλήματα εγκυμοσύνης, με θέματα ψυχικής υγείας και με ένα σύζυγο με το ένα πόδι, το 1,5 πόδι, ξέρω εγώ, το ένα πόδι και τα 7-8 έξω από το γάμο. Να είσαι εδώ στην παρέα μας, να είσαι εδώ στη συντροφιά μας. Κάτι μου λέει, από όσα μου έχεις γράψει, ότι μέσα σου έχεις αρχίσει να κάνεις την αντίστροφη διαδικασία για να πάρεις ουσιαστικά τη ζωή σου στα χέρια σου και να φροντίσεις τους μοναδικούς ανθρώπους για τους οποίους είσαι υποχρεωμένη να φροντίσεις, που είναι τα παιδιά σου. Δεν ήσουν υποχρεωμένη να φροντίσεις τους γονείς σου, δεν ήσουν υποχρεωμένη να φροντίσεις τα αδέρφια σου, δεν ήσουν υποχρεωμένη να φροντίσεις αυτό το παλιόπαιδο τον άντρα σου, που η συμπεριφορά του είναι συμπεριφορά παλιόπαιδου. Τα παιδιά σου όμως είσαι υποχρεωμένη, αλλά είμαι σίγουρη ότι έχεις και την πολύ καλή διάθεση να τα φροντίσεις. Και όταν η φροντίδα μας πάει προς τους ανθρώπους οι οποίοι τη χρειάζονται και είναι φυσικό να τη δώσουμε, τότε κυλούν πολύ πιο ήρεμα τα πράγματα μέσα στη ζωή μας. Είναι αφύσικο η αδερφή να φροντίζει τα ενήλικα αδέρφια της. Είναι αφύσικο η σύζυγος να ταντεύει τον ενήλικα άνδρα της, τον άνδρα της που είναι ενήλικας. Είναι φυσιολογικό όμως η μητέρα να μεγαλώνει, να αναθρέφει τα ενήλικα παιδιά της. Είναι φυσιολογικό ο πατέρας να μεγαλώνει, να αναθρέφει τα ενήλικα παιδιά του. Είναι μια φυσική στάση ζωής το να προσφέρει τα παιδιά. Το οποίο δεν μας καταπονεί ψυχικά τόσο όσο το να προσφέρει σε ανθρώπους που κανονικά δεν θα έπρεπε να περιμένουν από σένα να προσφέρει. Άρα, αυτό που σου λέω είναι ότι όταν θα γεννήσεις με το καλό, όταν θα φύγει αυτός με το καλό, θα είσαι πολύ καλύτερα συναισθηματικά και ψυχικά από ό,τι είσαι τώρα και θα ανακαλύψεις μέσα σου δυνάμεις που δεν γνώριζες καν ότι υπήρχαν. Θα περάσεις μια δύσκολη περίοδο μέχρι τα παιδιά σου να ξεπεταχτούν, δηλαδή θα έλεγα τα επόμενα 10 χρόνια, μέχρι να είναι και το μικρό σου το παιδί 10 ετών. Θα είναι μια δύσκολη περίοδος, θα είναι μια μεγάλη δοκιμασία, η οποία θα είναι ευκολότερη χωρίς τον αδιάγνωστο μέσα στα πόδια σας παρά με αυτό μέσα στα πόδια σας. Και θα σου το γράψουν από κάτω πολλές γυναίκες οι οποίες έχουν χωρίσει και με 2 και με 3 παιδιά. Πόσο είναι καλύτερα τα πράγματα όταν φύγει ένας προβληματικός σύντροφος από το σπίτι, γιατί φεύγει ένα πρόβλημα. Γιατί το πες και μόνη σου δεν έχει τίποτα να προσφέρει σε θετικά πράγματα, έχει σε αρνητικά. Πέρα από τα χρήματα. Και θα περάσει αυτή η περίοδος, θα πάρεις είδηση πότε θα περάσει αυτή η περίοδος. Και θα φτάσεις σε μια ηλικία, σε μια εποχή, όπως είμαι εγώ τώρα για παράδειγμα, είμαι 45 χρονών, που είμαι 15 χρόνια μεγαλύτερη σου, που σκέφτομαι την αντίστοιχη δική μου ζωφερή περίοδο. Φυσικά, εγώ έχω 2 παιδιά μόνο. Είχα 2 παιδιά μόνο, άρα είχα μισή ταλαιπωρία και μισό κόπο από ό,τι θα έχεις εσύ. Που θυμάμαι εκείνη την περίοδο που τα παιδιά ήταν μικρά, που ήταν, ξέρω εγώ, 6 ο ένας και 3 ο άλλος, που ήταν 5 ο ένας και 2 ο άλλος, που ήταν ο ένας 7 και ο άλλος 4, ο ένας 8. Και άλλοι 5, καταλάβετε πως τα παιδιά μου έχουν 2,5-3 χρόνια διαφορά, που ήταν πάρα πολύ δύσκολη περίοδος αυτή, στην οποία έπρεπε να κάτσω εκεί πέρα, να τραβήσω το, να σηκώσω το φορτίο, επειδή επέλεξα να γεννήσω εκείνα τα παιδιά και ως μητέρα τους είχα την ευθύνη να είμαι παρούσα ουσιαστικά στη ζωή τους και με πολύ πρακτικούς τρόπους. Όχι απλώς να είμαι συναισθηματικά παρούσα και πρακτικά παρούσα και να τα μαγειρέψω και να τα πλένω και να τα σιδερώσω και να τα λούσω και να τα κοιμήσω και να τα ψυχαγωγήσω και όλα αυτά που κάνουμε οι μητέρες με τα παιδιά. Ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος. Τώρα όμως τα 45 που ήδη έχω ξεπαιδιώσει και θα έλεγα ότι έχω ξεπαιδιώσει από τα 40 με την έννοια ότι όταν ήμουν 40 ετών ο γιος μου ήταν 18 και η κόρη μου ήταν 15 που ήδη ήταν αρκετά αυτοεξυπηρετούμενη. Θυμάμαι εκείνες τις εποχές και χαμογελώ. Δεν θέλω να τις ξαναπεράσω. Όχι ότι δεν ήταν ότι και πιο εύκολο. Όμως είχε και καλές στιγμές μέσα και ο χρόνος περνάει γρήγορα και δεν το παίρνει είδηση. Να χαίρεσαι που έχει αρχίσει να καθαρίζει ο τόπος από τα αδιάγνωστα στοιχεία και η συνθήκη να γίνεται καλύτερη. Έχεις την αγάπη μας, μείνε εδώ στο κανάλι μας και γράψε μας όποτε θες. Φιλιά, μια νοερή αγκαλιά σου στέλνουμε όλοι, αγάπη μου.